Οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση ώστε να διευκολύνει το έργο των Δήμων, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη βαθύτερη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την αυτοδιοίκηση και οι προκλήσεις που παραμένουν βρέθηκαν επιτάπητος στην συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Εκτελεστική Επιτροπή και τους επικεφαλείς των παρατάξεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αφορά την μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή για την οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά το νομοσχέδιο για την πολυεμπειρία για την κυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλους τους βαθμούς λειτουργίας του κράτους, από την ελληνική διοίκηση, από την ευρωπαϊκή διοίκηση, στο δεύτερο βαθμό, στον πρώτο βαθμό, ποιος κάνει τι και με ποιο τρόπο. Και φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε σήμερα και τα αισθήματα θα βρουν στην χρηματοδότηση των Δήμων και κυρίως στα αναπτυξιακά έργα τα οποία δρομολογούνται. Οι προκλήσεις είναι μπροστά, σημείωσε με την σειρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Η νέα αυτοδιοίκηση, η νέα ΚΕΔΕ, σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν αποδείξει ότι στηρίζονται στον πρώτο βαθμό και τον αγαπάνε. Δεν νιώθουν πάντα έτσι αυτή η ώρα. Παρόλα αυτά θέλουμε την πολιτική συνεργασία. Δεν είναι μια συνάντηση στην οποία ήρθαμε να συνειδητοποιήσουμε ή να γκρινιάσουμε. Είναι μια συνάντηση στην οποία ήρθαμε να συνεργαστούμε για να φύγουμε μπροστά. Έχει κάθε πάρα πολλούς χρόνους, με όλα όσα έχουμε περάσει, μια δεκαετία κρίσης η οποία πήγε πίσω από την αυτοδιοίκηση και οι προκλήσεις μπροστά μας πλέον είναι μεγάλες και ανοίγονται νομίζω διάφορα. Απαντώντας στα ζητήματα που έθεσαν οι Δήμαρχοι, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρχουν εμπιστοσύνη, καλή πίστη και ανοιχτή διάβλη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ, ώστε να λύνονται άμεσα τα προβλήματα των Δήμων. Επίσης, δήλωσε πως θα εξεταστούν οι προτάσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αφορούν το νέο ΕΣΠΑ, η εμπλοκή των Δήμων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης για μεταφορά της σύσπραξης του ΕΝΦΙΑ από την κεντρική διοίκηση στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.